Δεν πάει άλλο με τον FX. FX 83-50 το 2017. Φτάσαμε 2017, έχω ακόμα τον FX. Δεν γίνεται άλλο. Λέγε. Καμιά μητρική παίζει. Ή θα είμαι εδώ με το Ryzen. Ryzen ξεροσφύρι, δεν λέει. Ρε μας τώρα, τι μου δίνεις. Δεν κάνει αυτό. Ρε δικέ μου, θεός είμαι. Δεν είμαι τεχνικός. Τι να σου κάνω, τι θέλεις. Δώσε μου κανένα AM4. 376 chipset κατά προτίμηση. Καλή φάση. Εδώ που φτάσαμε δεν δίνεις και καμιά μνήμη, μωρέ. Να ζητήσω όλη μια χάρη. Θα το εκλάβω ως ναι αυτό, εντάξει. Ωραία μητρική, μνήμες πολύ ωραίες, ο Ryzen εξαιρετικός, δεν έχω κανένα παράπονο. Παίζει και κανένα κουτί. Κοίτα, άμα είναι να στείλεις κουτί, μην το πετάξεις μόνο, θα πάθουμε κανένα κακό, ναι. Ρε, θα πάθουμε κανένα κακό, είσαι σοβαρός. Σου πάμε το... Τι μου στείλες. Καλό, δεν με χαλάει. Αλλά δεν θα πεθάνουμε κιόλας για ένα PC build. Το νου σου. Αυτή δεν είναι η συνηθισμένη θέση που έχω τη webcam. Συνήθως εσύ βλέπεις τον καναπέ, εγώ βλέπω αυτό, τώρα εσύ βλέπεις αυτό, εγώ βλέπω τον καναπέ. Έχει αλλάξει λίγο το θέμα, θα μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Πολλοί από εσάς είστε special άνθρωποι. Μπορείτε και ανοίγετε την περιγραφή, έχετε αυτή τη δυνατότητα, οπότε έχετε ανακαλύψει τέλος πάντων ότι έχω κάνει μια αναβάθμιση στο PC, έχω πάρει πράγματα. Επίσης κάποιοι έχετε κάνει like και στο Facebook page, οπότε ξέρετε ότι έχω αναβαθμίσει τέλος πάντων το PC. Αρκετοί λοιπόν από εσάς που είδατε ότι αναβάθμισα το PC, θέλετε να κάνω ένα βίντεο να σας πω τη γνώμη μου. Οπότε αυτό το βίντεο θα είναι ένα τέτοιο βίντεο. Disclaimer, για κάποιους από εσάς μπορεί να είναι πολύ βαρετό γιατί θα μιλάω για πράγματα που υπάρχουν εδώ μέσα, οπότε μπορεί να μην σας ενδιαφέρει καθόλου. Πήρα αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι ένας Ryzen 1700, θα μιλήσουμε γι' αυτόν αρκετά. Πήρα αυτό το πράγμα, που αυτό το πράγμα είναι μια Asus Prime X370 Pro. Ίσως είναι λίγο overkill, ίσως θα μπορούσα να έδινα και λιγότερα λεφτά για μητρική, αλλά τώρα είναι εκεί μέσα, οπότε δεν αλλάζει αυτό. Πήρα αυτό, που είναι 16GB στα 2666. Το 666 δεν είναι καθόλου τυχαίο, να ξέρετε. Γενικότερα είχα διαβάσει ότι άμα είναι περισσότερο από 2666 έχει κάποια κολλήματα, οπότε δεν ρίσκαρα. Κάποια στιγμή, αν ξέρω εγώ στρώσω τέλος πάντων η πλατφόρμα γιατί είναι σχετικά καινούρια, ίσως πάρω και πιο γρήγορες. Και όλα αυτά που πήρα κατοικούν μέσα σε αυτό το κουτί, το οποίο δεν το πήρα. Το κουτί μου το έστειλε η NGXT, είναι αυτό. Είναι αυτό εδώ. Είναι το S340 και θα σας πω τέλος πάντων και τη γνώμη μου για αυτό το κουτί μέσα στο βίντεο. Αρχικά έχει γίνει λίγο πανικός γενικότερα τώρα τελευταία με τους Ryzen που έχουν κυκλοφορήσει από το Μάρτιο. Αξίζει να πάρω, δεν αξίζει. Θέλετε τέλος πάντων μια γνώμη από τον αγαπημένο σας άνθρωπο. Μέχρι λοιπόν ο αγαπημένος σας άνθρωπος να πάρει Ryzen, έχετε μένα, εντάξει. Θα βολευτούμε, θα σας πω εγώ τη γνώμη μου. Αρχικά, πριν πάρω τον Ryzen, τον 1700 που τον έχω για περίπου μια εβδομάδα, είχα FX 8350. Ο 8350 είναι επεξεργαστής του 12. Ο Ryzen βγήκε πριν 3-4 μήνες, βγήκε κάπου μέσα στο Μάρτιο. Οπότε εντάξει, προφανώς θα είναι καλύτερος ο Ryzen, είναι πιο καινούριος, αλλά η διαφορά δεν είναι και μικρή. Δηλαδή είδα τεράστια διαφορά με το Ryzen. Καταρχάς, γιατί πήρα Ryzen? Έχοντας ψαχτεί, ουσιαστικά αν θέλει να παίζετε αποκλειστικά παιχνίδια στον υπολογιστή σας, έχω την εντύπωση, κάντε και εσείς έρευνα αγοράς, εντάξει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι συμφέρει περισσότερο να πάρετε κάποιον Intel επεξεργαστή. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Μπορεί στο μέλλον τα παιχνίδια να είναι optimized για Ryzen, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή νομίζω συμφέρει περισσότερο Intel, αλλά μην φανταστείτε ότι έχει και καμιά τρελή διαφορά. Εγώ γιατί όμως πήρα Ryzen, ενώ σας λέω ότι ο Intel είναι καλύτερος για τα παιχνίδια. Πήρα Ryzen γιατί κάνω και άλλα πράγματα. Καταρχάς, για να καταλάβετε τέλος πάντων γιατί αναβάθμιση μιλάμε, ουσιαστικά με το Ryzen κάνω τα πράγματα που κάνω τέλος πάντων για τα βίντεο τρεις φορές γρηγορότερα σχεδόν. Με τον παλιό επεξεργαστή, όταν ήταν να κάνω render ένα βίντεο, render είναι όταν φέρνεις ένα βίντεο σε μορφή για να ανέβεις στο YouTube, αυτή τέλος πάντων η διαδικασία έπαιρνε συνήθως 2 φορές την ώρα του βίντεο. Δηλαδή, άμα το βίντεο ήταν 15 λεπτά, έπαιρνε 30 λεπτό. Με το Ryzen παίρνει λιγότερο από την ώρα του βίντεο. Δηλαδή, άμα ένα βίντεο είναι 15 λεπτό, κάνει γύρω στο 10 λεπτό. Οπότε σώζω πάρα πολύ χρόνο. Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, όταν έβαζα ένα βίντεο να γίνει render, έπρεπε αναγκαστικά να περιμένω να τελειώσει, που
μέχρι να τελειώσει εντωμεταξύ, επειδή αυτό είναι πολύ βαριά τέλος πάντων διαδικασία, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα στο PC, ένα σερφάρισμα στο ίντερνετ. Οπότε έπρεπε να περιμένω να τελειώσει για να το βάλω να ανεβαίνει και μετά ουσιαστικά να πέσω για ύπνο. Με το Ryzen αυτό γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Επίσης, πολλές φορές μου λέτε, α, Γιάννη, το βίντεο είναι ασυγχρόνιστο. Πολλές φορές λοιπόν, όταν το καταλαβαίνω αυτό, πρέπει να περάσω το αρχείο που βγαίνει από την εγγραφή μέσα από ένα πρόγραμμα. Αυτά βέβαια τα πράγματα είναι περισσότερο για μένα παρά για εσάς. Δεν σας νοιάζει εσάς πόση ώρα κάνει render ένα βίντεο. Απλά σας το λέω τέλος πάντων για όσους ενδιαφέρονται. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μπορείτε να καταλάβετε εσείς είναι τα live streams. Γιατί πλέον στα live streams μπορώ να ξεζουμίζω τον επεξεργαστή και παρόλο που δεν έχω ρε παιδί μου την καλύτερη σύνδεση, μπορώ με χαμηλό bitrate να κάνω stream σε μια αξιοπρεπή ποιότητα. Αν το έκανα αυτό με τον παλιό επεξεργαστή, θα ερχόταν ο Φρόντο, θα μου χτύπαγε την πόρτα και θα πέταγε το δαχτυλίδι μες στο δωμάτιο. Γιατί ο παλιός επεξεργαστής θα έφτανε, ξέρω εγώ, σε φάση 75 βαθμούς. Γενικότερα, η φήμη που ακολουθούσε την AMD είναι ότι φτιάχνει επεξεργαστές οι οποίοι θερμαίνονται πάρα πολύ. Τι ισχύει όμως με το Ryzen? By the way, αυτό εδώ πέρα το λεντάκι που βλέπετε είναι η stock ψύχτρα που σου δίνει μαζί με τον επεξεργαστή. Δεν έχω πάρει άλλη ψύχτρα. Και αν θέλετε να πάρετε το Ryzen και να το δουλέψετε κατευθείαν, δεν χρειάζεστε ψύχτρα. Εννοώ πέρα από τη stock. Χρειάζεστε. Μην τον κάψετε. Ναι! Ωραία. Όταν δουλεύουν όλα τα ανεμιστηράκια στο full, που αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πάνω, ένα εδώ πέρα πίσω και ένα μπροστά και τη ψύχτρα, όταν δουλεύουν όλα στο full, ενώ κάνω render, που είναι η πιο βαριά τέλος πάντων διαδικασία που έχω δοκιμάσει προς το παρόν με το Ryzen, έχει 57 βαθμούς. Που αυτό είναι υπερβολικά καλό, αν σκεφτείς ότι από αυτά τουλάχιστον που έχω διαβάσει στο ίντερνετ, πρέπει να ανησυχείς γύρω στους 80. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορείτε να κάνετε μέχρι και ένα μικρό overclock. Μόνο με τη stock ψύχτρα. Σε γενικές γραμμές είναι η καλύτερη αναβάθμιση που έχω κάνει, τουλάχιστον για τα πράγματα που κάνω εγώ, μου έχει κάνει τη ζωή, ξέρω εγώ, τρεις φορές πιο εύκολη. Τώρα για τη μητρική. Την πήρα τη μητρική επειδή έχει λεντάκια από πίσω, έχει αυτό το φωτισμό. Όχι, δεν ήταν αυτός ο λόγος, αλήθεια. Ήθελα να πάρω μια μητρική η οποία θα είναι καλή. Έδωσα λίγα παραπάνω λεφτά, ίσως δεν άξιζε. Γιατί τέλος πάντων το chipset το X370 που έχει αυτή η μητρική, ίσως είναι too much για τα πράγματα που θέλω να κάνω εγώ. Τα έδωσα τα παραπάνω λεφτά. Έστω ότι μπορεί να κάνει overclock τον επεξεργαστή όταν έρθει αυτή τη στιγμή, λίγο καλύτερα από κάποιο chipset B350 που είναι τέλος πάντων το πιο φθηνό. Γενικά δεν είχα κάποια παραξενιά ή κάποιο πρόβλημα με τη μητρική, έχω ρυθμίσει και τα φανάκια. Τώρα ας πούμε είναι τα τρία κλειστά, δουλεύει μόνο η ψύχτρα του επεξεργαστή, οπότε σχεδόν το PC δεν ακούγεται καθόλου. Έκανα update για τα BIOS γιατί τέλος πάντων καλό είναι να έχει την τελευταία έκδοση και όλα δουλεύουν ρολόι. Λοιπόν, τώρα για το κουτί. Το συγκεκριμένο που σας είπα μου το έχει στείλει η NZXT. Το προηγούμενο κουτί που είχα ήταν ένα Ritec Agos, το οποίο το είχα πάρει γύρω στα 55. Αυτό κάνει γύρω στα 75, δηλαδή 20 ευρώ παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν στην αρχή λίγο διστακτικός, γιατί είχα δει τις διαστάσεις του κουτιού, ήξερα το δικό μου, το οποίο το Agos είναι σχετικά μεγάλο, αλλά γενικότερα τα πράγματα εκεί μέσα ήταν στριμωχτά. Οπότε ανησυχούσα λίγο για το συγκεκριμένο, γιατί okay, είναι αρκετά πλατή, αλλά είναι πιο ζουπηγμένο στο μήκος. Οπότε δεν ήμουν τέλος πάντων τόσο σίγουρος ότι θα κατοικούν εδώ μέσα όλα τα πράγματα που θέλω σε αρμονία. Την πραγματικότητα τα πράγματα είναι πολύ περισσότερο άνετα εδώ μέσα παρά στο προηγούμενο μου κουτί. Αν τότε που είχα πάρει το προηγούμενο κουτί είχα δοκιμάσει αυτό, πιθανότατα θα παίρνω αυτό. Θα δίνω 20 ευρώ παραπάνω και θα παίρνω αυτό. Λοιπόν, θα σας πω τα καλά του και τα κακά του. Αρχικά, γενικά όταν έπρεπε να διαλέξω ένα κουτί, δεν κοίταγα αν έχει τζαμάκι, αν έχει λεντάκια. Γενικότερα δεν με νοιάζει τόσο πολύ το design. Ήθελα απλώς να είναι πρακτικό και να δουλεύει. Να μπορεί να παίρνει τα πράγματα που θέλω να αγοράσω, να τα βάλω μέσα και να δουλέψουν. Το συγκεκριμένο είναι το πρώτο κουτί που έχω που έχει και τζαμάκι. Και μπορώ να πω ότι μ' αρέσει. Μιλάει για αισθητική ο άνθρωπος που είχε ένα σκουπάκι τουαλέτας 5 χρόνια πάνω στο κεφάλι του. Αλλά ναι, νομίζω once you go τζαμάκι, you never go μπακάκι. Αυτό δεν έπρεπε να το είχα μοιραστεί στο ίντερνετ. Anyway, λοιπόν, τα θετικά είναι ότι όλο αυτό εδώ μέσα είναι πολύ καθαρό, όχι με την έννοια της σκόνης. Με την έννοια ότι δεν φαίνονται πολλά καλώδια και απλά γενικότερα χαίρεσαι να το κοιτάς. Μ' αρέσει που έχει εδώ πέρα θέσεις για SSD, γενικότερα πολλά κουτιά του κάνουνε και το συγκεκριμένο. Μακάρι ο SSD μου να μην ήταν μαύρος, να ήταν άσπρος, αλλά δεν βαριέσαι. Πήρα μαύρο, δουλεύει. Δεν μπορεί να τα έχουμε όλα. Πέρα από αυτό, γενικότερα μου αρέσει το design του κουτιού. Αν και αυτό εντάξει είναι προσωπικό, ας πούμε, εμένα μου αρέσει να μην έχει πάρα πολλές γωνίες, να είναι σχετικά minimal το κουτί. Είναι όλο άσπρο και γράφει μπροστά ένα διακριτικό NZXT. Λοιπόν, επίσης έχει δύο φίλτρα, έχει ένα μπροστά, ένα από κάτω. Οπότε αυτομάτως μπαίνει λιγότερη σκόνη. Και τώρα θα αναρωτιέστε, μα Γιάννη, πού είναι όλα τα καλώδια, πώς δουλεύει το μαραφέτη? Ουσιαστικά όλος αυτός εδώ πέρα ο χώρος έχει εδώ το τροφοδοτικό και εδώ πέρα δύο σκληρούς δίσκους.
Αυτά τα πράγματα κρύβονται, δεν είναι ανάγκη να τα βλέπεις. Επίσης, πέρα από αυτό, πέρα από τους δύο σκυλούς που είχε εδώ πέρα και τον τροφοδοτικό που είχε εδώ πέρα, εδώ πέρα ενδιάμεσα έχω πετάξει γενικότερα μια μακαρονάδα. Δεν έχει θέμα τέλος πάντων με το cable management. Έχει έτσι κι αλλιώς χώρο από πίσω και έχει και πολλές τέλος πάντων θέσεις για να περάσει τα καλώδια και να τα δέσει κιόλας με tie wrap. Δεν είναι από τα κουτιά, ας πούμε, που έχεις φτιάξει τον υπολογιστή, λες, ρε φίλε, τι cable management έκανε. Είναι υπερβολικά καθαρό εδώ πέρα μπροστά και μετά πρέπει να βάλεις το γόνατό σου για να κλείσει, ας πούμε, το καπάκι. Έκλεισε μόνο το, έβαλα το καπάκι, το βίδωσα όλα καλά. Λοιπόν, τώρα ποιότητα κατασκευής. Αυτά εδώ πέρα τα πράγματα μπορείς να τα πάρεις και για ασπίδες. Γενικότερα, η ποιότητα κατασκευής είναι πολύ καλή, αν εξαιρέσεις αυτό εδώ πέρα μπροστά. Αυτό εδώ πέρα μπροστά θέλει ιδιαίτερη στοργή γιατί μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολα. Γενικότερα, θέλει προσοχή. Δεν το ενοχλώ ιδιαίτερα. Οπότε, αν αυτό το πράγμα κατά λάθος γρατζουνιστεί, ο ψυχαναγκασμός μου μετά δεν ξέρω. Θα τρελαίνομαι. Θα το κοιτάω συνέχεια. Θα είναι μέσα στο μυαλό μου χαραγμένο. Θα είναι λες και μου γρατζούνισε την ψυχή. Οπότε το προσέχω λίγο ιδιαίτερα. Το να βάλω όλα τα πράγματα και να φτιάξω τέλος πάντων το PC μέσα σε αυτό το κουτί ήταν σχετικά εύκολο. Επίσης έχει και για τη μητρική τέλος πάντων αυτό το στήριγμα το οποίο, άμα δεν το έχει το κουτί, είναι λίγο σπαστικό γιατί κάθεσαι με τη μητρική και προσπαθείς να βρεις πού είναι αυτές οι 9 τρύπες για να ευθυγραμμίσεις τη μητρική και μετά να αρχίσεις να βιδώνεις. Τα κουτιά που έχουν μία βλακεία έτσι όρθια και βάζεις τη μητρική πάνω και μετά αρχίζεις και βιδώνεις γιατί έχει καθίσει κάπου μητρική, τα εκτιμώ. Λοιπόν, αυτά είναι τα θετικά. Τα αρνητικά τώρα ποια είναι? Έχει μόνο 3 θέσεις για σκληρούς δίσκους. Εντάξει, δεν ξέρω πόσοι από εσάς, ας πούμε, χρησιμοποιείτε πάρα πολλούς δίσκους. Αλλά και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 4, μπορείτε κάπου να τον πετάξετε προς τα μέσα και να το συνδέσετε με ένα SATA. Αλλά δεν θα έχει θέση να βιδώνετε κτλ. Έχει 2 θέσεις για SSD εδώ πέρα μπροστά και μπαίνουν και 3 σκληροί εδώ πέρα πίσω. Γενικότερα, δεν έχει κάτι υπερβολικά αρνητικό, ας πούμε, που μου σπάσε τα νεύρα. Αλλά ένα είναι, όπως είπα, οι σκληροί. Το άλλο είναι οι βίδες που, διαφημίζονται ως thumb screws και σκρούλες και πράγματα τέτοια. Χτίσε εδώ πέρα χωρίς κατσαβίδια. Αλλά ειδικά στην αρχή, όταν το έβγαλα από το κουτί του, οι βίδες ήτανε τόσο καλά βιδωμένες που είναι λες και η NZXT είχε πάρει το βουνό, ξέρω εγώ, από το Game of Thrones μόνο και μόνο για να βιδώνει τα κουτιά τους. Ήταν λες και ήταν ασφαλείας. Κατάφερα να ξεβιδώσω 2 με το χέρι, αλλά μετά κοίταξα τον αντίχειρά μου, κοίταξα τη βίδα και είδα ότι όλο το δέρμα του αντίχειρα ήταν πάνω εδώ πέρα. Οπότε απλά χρησιμοποίησα κατσαβίδι. Ουσιαστικά κατσαβίδι θα χρησιμοποιήσετε για να ξεβιδώσετε αυτά τα 2, το ένα κάλυμα για την κάρτα γραφικών, για να βιδώσετε τη μητρική, μία βίδα που είχε εδώ, ξέρω εγώ, για τον SSD, εντάξει, αυτή την κάνετε, ας πούμε, και με το χέρι. Δεν είναι κάτι υπερβολικά, ας πούμε, φοβερό. Απλά μην περιμένετε να τα κάνετε όλα, ας πούμε, μόνο με το χέρι. 2 τελευταία πράγματα για το κουτί. Δεν έχει reset button. Απλά τέλος πάντων σας το λέω. Δεν έχει θέση για να βάλετε DVD, Blu-ray, Drive, τέλος πάντων για Drive. Okay. Οπότε ή απλά παίρνετε ένα εξωτερικό ή κάπως το βάζετε από πίσω στο SATA και το έχετε και κρέμετε τέλος πάντων κάπου, ή απλά αγοράζετε μόνο ψηφιακά πράγματα γιατί είμαστε το 2017. Και αν πάρετε υδρόψυξη με 280 τέλος πάντων χιλιοστά ψυγείο, θα πρέπει αναγκαστικά να το βάλετε μπροστά. Δεν έχετε άλλη επιλογή. Γιατί ουσιαστικά εδώ έχει μία θέση, εδώ έχει άλλη μία και έχει και 2 μπροστά. Αυτά γενικά για το κουτί. Γενικά, αυτό το κουτί κάνει γύρω στα 75-80 ευρώ. Θα έδινε 75-80 ευρώ να πάρω αυτό το κουτί? Ναι, αφού τέλος πάντων έχω δει το πώς έχει καταλήξει όλο το πράγμα που έχω βάλει μέσα, θα τα έδινα. Δεν έχω κάποιο affiliate link στο description να σας πουλήσω τα κουτιά μου και να πλουτίσω. Μου στείλει NZXT το κουτί, σας λέω τη γνώμη μου, έμεινε ευχαριστημένος, οπότε σας το λέω, αν δεν μου άρεσε κάτι πάλι θα σας το έλεγα. Δεν είμαι σίγουρος αν τέτοια βιντεάκια έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή έχει τύχει πολλές φορές, ας πούμε, στο email να μου στέλνουν κινέζικα sites και να μην απαντάω καν. Γιατί συνήθως θα έχουν τίποτα βλακιούλες και δεν θα έχουν κάτι τέλος πάντων που θα έχει ένα αλφα ενδιαφέρον να το δείξω σε βίντεο. Οπότε προς το παρόν απλά τους αγνώ. Γράψτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Δεν θα γίνω unboxing κανάλι, αλλά δεν ξέρω πού και πού μπορεί να κάνω κάτι τέτοιο. Anyway, λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για την αναβάθμιση τέλος πάντων που έκανα στο PC. Εσείς θα αρχίσετε να βλέπετε αποτελέσματα ουσιαστικά από το επόμενο stream που θα έχει σίγουρα τέλος πάντων πιο καθαρή εικόνα από τα προηγούμενα που έκανα. Δεν είναι ότι είμαι ο hardware master ή ότι το κανάλι γενικότερα ειδικεύεται σε hardware κτλ. Απλά πήρα κάποια πράγματα, μου είπατε αρκετοί τέλος πάντων να σας πω τη γνώμη μου, γιατί συνέχεια τέλος πάντων υπάρχουν ειδήσεις για Ryzen. Ο Ryzen κάνει το να κάνει τ' άλλο. Έκανα και εγώ ένα βίντεο, σας είπα τη γνώμη μου, όσο πιο απλά γίνεται. Οπότε, το κλείνω κάπου εδώ. Αυτά. Θα σας αφήσω με φωτάκια. Δείτε τα φωτάκια. Αντίο.